Είναι γνωστό, παρότι κάποιοι σφυρίζουν αδιάφορο ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την πρώτη στιγμή καταδίκασε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και όχι μόνο. Πάνω από 10.000 κάναμε κινητοποίηση, τα στρατεύματα του ΣΥΡΙΖΑ είχαν 10.000 χωρίς 3 μηδενικά, για το κίνημα ειρήνης λέμε. Κάναμε κινητοποίηση που την αγνώρισαν επιδεικτικά όλα τα μέσα ενημέρωσης, με πάνω από 10.000, που οργανώθηκε πολύ γρήγορα, στη Ρώσικη Πρεσβεία και πορεία και προς την Αμερικανική. Με βάση και τις εκτιμήσεις που κάνουμε και που γνωρίζει όλος ο κόσμος. Αυτό είναι δεδομένο. Δεύτερον, ότι έχουμε εκφράσει και εκφράζουμε καθημερινά συμπαράσταση και στο λαό της Ουκρανίας, αλλά και στο λαό της Ρωσίας, που θα πληρώσει την ύφη από αυτόν τον πόλεμο. Την οικονομική πρώτα απ' όλα και βέβαια τις ανθρώπινες ζωές που θα χαθούν και από τις δύο μεριές. Αυτό είμαστε και ήμασταν κάθετοι. Αλλά επειδή γίνεται μια κουβέντα, γι' αυτό πήρα το λόγο, και επειδή θέλετε να μας τρελάνετε και να τρελάνετε τον ελληνικό λαό, λέτε πρώτη φορά πόλεμος σε ευρωπαϊκό έδαφος. Καλά, τη Γιουγκοσλαβία την ξεχάσατε. Πρώτη φορά αναθεωρητισμός. Παραβίαση της συμφωνίας του Ελσίνκη του 1972 που καθόρισε τα παγκόσμια σύνορα. Μας δουλεύετε. Τη Γιουγκοσλαβία την κόψαν σε 7-8 κομμάτια. Ναι ή όχι. Εκείνο δεν ήταν αναθεωρητισμός. Δεν ήταν αλλαγή σύνορων. Όχι ότι μπορεί να αποτελεί άλοθη για την κυβέρνηση της καπιταλιστικής Ρωσίας και τον Πούτιν. Αλλά γιατί δεν τα λέτε αυτά. Πάρθηκαν μέτρα παγκόσμια, τα οποία θα τα πληρώσουν λαοί. Και κανένας άλλος. Οι πλουτοκράτες και τα μονοπόλια κλπ. Κερδισμένα θα βγουν. Βγαίνουν κερδισμένοι και από το αίμα, βγαίνουν κερδισμένοι και από την κρίση, βγαίνουν κερδισμένοι και από την ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Οι λαοί πληρώνουν πάντα. Και σας ρωτάω λοιπόν, τι διαστροφή πολιτική είναι αυτή. Αυτοί που διέλυσαν τη Γιουγκοσλαβία, αυτοί που χτύπησαν, να τα πάρουμε τη σειρά, Αφγανιστάν, Ιράκ, με διάφορα προσχήματα, αλλά εκείνα τα χημικά όπλα που είναι, τα βιολογικά, Λιβύη, Συρία, δεν παραβίασαν το διεθνές δίκαιο. Δεν κάναν αλλαγή συνόρων. Κάνουν μάλλον, προσπαθώντας να κόψουν τις χώρες στα δύο. Και σήμερα βγαίνουν στα κεραμίδια υπέρ το να προστατέψουν την ανθρώπινη ζωή και λοιπά, γιατί οι άλλοι δεν είχαν ζωή. Πόσα εκατομμύρια έχουν σκοτωθεί. Από αυτούς δεν είναι. Ποιος βομβάρδισε την Ιουγκοσλαβία. Ποιος διέλυσε τις υποδομές. Ποιος σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους. Ποιος έριξε βόμβες αποπλουτισμένου ουρανίου και πεθάναν και 20 Έλληνες στρατιώτες από καρκίνο που τους στείλατε εκεί, εσείς του Πασόκ που φωνάζετε. Τότε δεν παραβιαζόταν το διεθνές δίκαιο. Γιατί η κυβέρνηση σας έδωσε εκείνη και είδωρ. Και δεν βγήκε αντίθετη με τον πόλεμο κατά της Γιουγκοσλαβίας. Λέω από αυτό που είναι και δίπλα μας. Γιατί στη Συρία την ίδια στάση. Και εσείς διώξατε και την πρεσβεία της Συρίας, του ΣΥΡΙΖΑ, που μας λέτε διάφορα. Επομένως, να ξέρει ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα οι νεότεροι την ιστορία και το τι γίνεται σήμερα. Και θα σας το πω και ομά. Τόσα χρόνια φαγωθήκατε κατά της Σοβιετικής Ένωσης, που είχε προβλήματα, που έκανε και λάθη, αλλά ωστόσο οι λαοί ζούσαν αδερφωμένοι. Καπιταλισμό δεν θέλατε. Να, ο καπιταλισμός. Να τα αποτελέσματα του καπιταλισμού της Ρωσίας. Όλοι σας είχατε σηκωθεί και χειροκροτάγατε εδώ όταν ανατράπηκε ο σοσιαλισμός από τη Σοβιετική Ένωση. Όλοι. Μέσα στην αίθουσα ήμουν βουλευτής τότε. Και τα θυμάμαι, όλοι χειροκροτάγατε. Και λέγατε ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο ειρήνης, συνεργασίας, ανάπτυξης κλπ. Κλπ. Ιδού τα αποτελέσματα. Τι είναι ο πόλεμος μονομερής. Βέβαια την επέμβαση την έκανε η Ρωσία. Πώς όμως φτάσαμε σε... Απαράδεκτη, δεν το συζητάμε.
Πόσο μας φτάσαμε εδώ. Αλήθεια, θα σας ρωτήσω. Στις περιοχές αυτές που κήρυξαν αυτονομία, το Λουγκάνσκ και το Ντονέσκ, έχουν σκοτωθεί 15.000 άνθρωποι. Πού ήσασταν, μιλήσατε κανένας? Ποιος τους σκότωσε? Τα τάγματα του Αζόφ, το τάγμα του Αζόφ μάλλον, και το άλλο δεν θυμάμαι πώς το λένε, που ήταν οι φασίστες, Ναζί, και σήμερα δεν κάνετε κανένα σχόλιο το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτοί έχουν τη σημαία, την αγκυλωτή. Πάρτε τις φωτογραφίες να δείτε. ΕΣΕΣ στα μανίκια κλπ. Και η Ουκρανική, και η Ουκρανία. 15.000 άνθρωποι. Κάψαν ζωντανούς στην Οδυσσό, αυτοί που είναι τμήμα του στρατού της Ουκρανίας, 100 ανθρώπους. Βάλαν φωτιά στο κτίριο των συνδικάτων και τους κάνουν παρανάλωμα. Τους αρέσει το Άουζες, βλέπετε, και η φούρνη. Ποιος από εσάς βγήκε να το καταγγείλει? Για πέστε μας. Τόσα χρόνια κουβέντα. Γιατί ο πόλεμος πλέον είναι η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης. Και όταν οι ανταγωνισμοί δεν μπορούν να λυθούν με διπλωματικό και οικονομικό τρόπο, τι λέει ο Κλαούζεβιτς, που το παραδέχονται όλοι, ότι ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με βία μέσα. Αυτό δεν είναι σήμερα? Δεν είναι δύο στρατόπεδα εκεί? Τόσα χρόνια, το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι έκαναν? Ήτανε πραξικόπημα η ανατροπή του Γιανούκοβιτς, που κι αυτός ήταν με τους Ρώσους ολιγάρχες και λοιπά και λοιπά, και ο ίδιος και άλλοι. Δεν τα συζητάμε. Ήταν, ναι ή όχι? Η ανατροπή του. Ποιος την έκανε, του Γιανούκοβιτς? Ποιος την έκανε την ανατροπή? Ρώτησε τον κύριο Πάετ, που ήταν πρέσβης και πρωταγωνιστούσε. Που έχετε και άριστες σχέσεις όλοι σας. Δεν την κάνανε αυτοί? Τότε δεν είδαν πραξικόπημα? Σήμερα δηλαδή παραβιάζεται το δίκαιο εκεί πέρα. Όταν σκοτώναν τον κόσμο, όταν απογορεύαν δράσεις κομμάτων, όταν απογορέψαν, μόνο που δεν έκαψαν βιβλία στο Μεϊντάν, δεν μιλάει κανένα σας. Τότε δεν υπήρχε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Υπήρχε. Συγκρούονται λοιπόν δύο στρατόπεδα. Όταν το ΝΑΤΟ υποσχέθηκε, πράγμα που εμείς δεν το πιστέψαμε ποτέ, ότι μετά την διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας δεν πρόκειται να επεκταθεί ανατολικά, και υπάρχει πλούσια αρθρογραφία γι' αυτό σήμερα, όχι στο ριζοσπάστη, αλλά σε άλλες εφημερίδες αστικές, για το τι υποσχέθηκαν και το τι έκαναν. Αυτό δεν ήταν περικύκλωση της Ρωσίας από όλες τις μεριές? Επεκτάθηκε σε όλες τις χώρες εκτός από την Ουκρανία. Προσανατολάς, ναι ή όχι? Τι στάση κρατήσατε όλοι σας? Τα υπογράψατε, βγήκε με τα δύο χέρια στις συνόδους του ΝΑΤΟ. Ναι ή όχι? Εδώ φτάσατε στο σημείο, μια και μιλάμε για πυρηνικό τρόμο. Έχετε φτάσει στο σημείο όλοι σας να υπογράψετε την αποχώρηση του ΝΑΤΟ από τη συμφωνία για τη μη χρήση, ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν πρώτη, ήταν Σοβιετικής Ένωσης με πυρηνικές χώρες, η οποία διατηρούνταν. Και το ΝΑΤΟ μόνο μέρος λέει ότι εγώ αποχωρώ και δεν δεσμεύομαι. Δηλαδή θα χτυπήσω πρώτος με πυρηνικά. Διαφωνήσατε? Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την υπέγραψε. Κουβέντα δεν είπατε, παρά το ότι σας προκαλέσαμε πολλές φορές εδώ πέρα. Όταν έγιναν όλα αυτά, τι συμβαίνει μετά? Αυτό που είπα πριν. Είναι οι ανταγωνισμοί από τη μια μεριά και έχουν να κάνουν, και μια γεωστρατηγικούς στόχους έχουν να κάνουν και τον πλούτο της Ουκρανίας, που είναι απίστευτος. Μαγκάνιο, ουράνιο, τι θέλετε, ο μεγαλύτερος σιτοβολώνας της Ευρώπης, δεν θα έπρεπε να μιλάω πολλή ώρα. Που τον έχουν βάλει στο χέρι, βέβαια, οι ολιγάρχες της Ουκρανίας. Πώς τον λέγανε, το Ποροσέγκο, όπως λεγόταν ο προηγούμενος πρόεδρος. Ο βασιλιάς της σοκολάτας, απευθείας. Και ο οποίος την κοπάνησαν όλοι τώρα. Και κλείστε σιγά σιγά, παρακαλώ. Θα τελειώσω. Περιμένετε. Περιμένετε. Ναι, λέω τώρα ότι είχαμε τρεις συμβάσεις και αυτό δεν μπορεί να γίνεται μόνο. Για τις συμβάσεις δεν άκουσα τίποτα και σας έχω αφήσει. Δεν πειράζει. Έχουμε το δικαίωμα να πούμε και αυτό. Βεβαίως έχετε, αλλά. Ωραία, λοιπόν. Πλάσιο χρόνο σας άφησα. Για τις συμβάσεις, κύριε Πρόεδρε, λογοκρισία δεν μου κάνετε? Όχι, δεν σας κάνω. Λέω, δεν θα μου κάνετε λογοκρισία. Σας πονάνε αυτά. Καταρχήν, μην μου ανεβάσετε τον τόνο της φωνής σας. Οι άλλοι δεν μίλησαν για την αυτή. Βεβαίως, μιλήσανε. Κοινοβουλευτικός. Έχω το δικαίωμα, λοιπόν, μην μου τρώτε το χρόνο. Κοινοβουλευτικός έχετε δικαίωμα να μιλήσετε για ό,τι θέλετε. Μην μου τρώτε το χρόνο. Αλλά μέσα στον χρόνο. Λέω ότι αυτά ενοχλούν. Αυτή η φωνή του Κουκουέ, που πάρα πολλοί
από όλους τους χώρους συμφωνούν μαζί μας και όχι με εσάς. Αυτό ενοχλεί. Έχουμε λοιπόν από τη μία μεριά τους νατοϊκούς και από την άλλη τον Πούτιν και τους ολιγάρχες της Ρωσίας, γιατί ο λαός δεν φταίει τίποτα, οι οποίοι τι θέλουν να κάνουν? Να κάνουν μία Ευρωπαϊκή Ένωση καπιταλιστική με όλες τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Και έτσι γίνεται. Αυτή είναι, όπως λέγαμε, τα αίτια και οι αφορμέ. Αυτές είναι οι αιτίες. Μοίρασμα, ξαραμοίρασμα αγορών, γεωστρατηγική τέτοια, όπλα και δεν συμμαζεύεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Εμείς λέμε ούτε με τον έναν υπεριαλιστή ούτε με τον άλλον. Να ξεσηκωθούν οι λαοί και να τους διώξουν. Και να πάρουν αυτή την εξουσία. Τι λέτε όλοι σας? Και η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Ναι, είστε με τον μέλος του ΝΑΤΟ, ναι ή όχι? Συμφωνείτε με τον ΝΑΤΟ, ναι ή όχι? Πέστε μου ένα κίνημα ειρήνης παγκόσμια, επειδή είμαι και γενικός γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης, που υπάρχει παρότι το αγνοείται πάρα πολλά χρόνια. Πέστε μου ένα κόμμα, ένα κίνημα μάλλον, που να είναι υπέρ του ΝΑΤΟ. Εσείς είσαστε υπέρ του ΝΑΤΟ. Τι πάει να πει ότι να έχει πολύ σχηδή εξωτερική πολιτική? Δεν είστε με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι ανεξάρτητη αυτή η πολιτική, αφού λέτε άμα διατάξει. Τι λέει ο κύριος Τσίπρας? Διαφώνησε με την αποστολή όπλων εκτός αν το αποφασίσουν διεθνείς οργανισμοί. Αυτό δεν είναι ουδετερότητα ούτε ανεξαρτησία. Σας παρακαλώ. Θα μου πει ο Ευχαριστώ πολύ. Θα μου πει ο φίλος μου κύριος Σκανδαλίδης, αυτός είναι ο κόσμος. Ναι, αυτός είναι. Αλλά όταν αυτός ο κόσμος είναι βάρβαρος, υπάρχουν δύο λύσεις. Ή υποτάσσεσαι ή καλείς τους λαούς να τον ανατρέψουν. Εσείς είσαστε... επειδή τα είπατε προχθές και δεν μπόρεσα να απαντήσω. Εμείς λοιπόν λέμε να σταματήσει ο πόλεμος, λέμε ότι οι λαοί πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα, γιατί αυτοί θα την πληρώσουν με το αίμα τους και με τη φτώχεια τους και τη δυστυχία τους, και να ανατρέψουν αυτούς που τους πίνουν το αίμα, είτε όταν δουλεύουν, είτε με τον πόλεμο. Και αυτή είναι η πατριωτική στάση του ΚΚΕ. Η Ελλάδα έξω από τον πόλεμο. Δεν είναι θέμα υποχρεώσεων κλπ. Ανοίγει ο ασκός του Αιώλου, ο οποίος είναι ανοιχτός από εδώ και πολύ καιρό, αλλά τώρα μπορεί να ανοίξει τελείως. Και μπορεί να ανοίξουν και προβλήματα και στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή. Και γι' αυτό ο ελληνικός λαός, πέρα από τις βάσεις και όλα τα υπόλοιπα, τα έχουμε πει 100 φορές, αποτελεί στόχο πια σε μια γενικευμένη, ο ελληνικός χώρος, σε μια γενικευμένη σύραξη, και δεν χρειάζεται τέτοια πράγματα. Αλληλεγγύη να τη δείξουμε με φάρμακα, με τρόφιμα κλπ. Συμφωνούμε. Ευχαριστώ. Αλλά όχι μεγαλύτερη εμπλοκή, γιατί θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά.